Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Απριλίου του 2017. Ανοίγουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία από το SBC. Στα χέρια της κυβέρνησης βρίσκονται τα κείμενα συμφωνίας με τους θεσμούς. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τεχνική συμφωνία της δεύτερης αξιολόγησης να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι τις 3 Μαΐου και τα μέτρα ύψους σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων για το 2019 και το 2020 να έχουν ψηφιστεί ως τις 15 Μαΐου, εν ώψη του Eurogroup της 22ης του ίδιου μήνα. Παρέμβαση Τραμπ για το ελληνικό χρέος χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση στην Ελλάδα και προανήγγειλε άμεση απόφαση για το Δέλτα Νιτάφ. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού που μίλησε για τους θεσμούς, τη διαπραγμάτευση και το θέμα του ελληνικού χρέους. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το ΚΙΣΕΑ με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε αναλυτικά τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Παρακολουθούμε τις αγορές, παρακολουθούμε τις εξελίξεις όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας που έχουμε και το θέμα της διαπραγμάτευσης, αλλά και τη διεθνή συγκυρία, διότι και από αυτή επηρεάζεται η διαπραγμάτευση. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, έχουμε μια διαπραγμάτευση εδώ στη χώρα, κύριε Καραγιάννη, αλλά έχουμε και μια διεθνή συγκυρία που εμέσως επηρεάζει και εμάς σαν Ελλάδα. Και διαπραγμάτευση αλλά και την ελληνική οικονομία. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Έχουμε γαλλικές εκλογές, δεύτερο γύρο σε λίγες μέρες, πρόορες εκλογές στη Βρετανία. Ακούσαμε και παρέμβαση και από τον Ντόναλντ Τραμπ προφανώς και για το θέμα της Ελλάδος. Βλέπουμε δηλαδή γενικότερα πολλά πράγματα που μας αφορούν είτε άμεσα είτε έμεσα. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Είμαστε σε μια πολύ θετική συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία. Θα πω ότι τα χρηματιστήρια κάνουν πάρτι αυτό το διάστημα. Η ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας, η αμερικάνικη οικονομία, δείχνει να πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο. Έχει να διαχειριστεί ρίσκα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και αφορά ότι βρίσκεται η απασχόληση πολύ κοντά στην απόλυτη απασχόληση και αυτό δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις και ίσως η αντιξενοφοβική πολιτική του Τραμπ να πιέσει ακόμα περισσότερο τον πληθωρισμό, γιατί άμα δεν φέρει μετανάστες θα δημιουργηθεί πληθωρισμό. Ανακοίνωσε μόλις ότι θα βάλει 10% φορολογία στα κέρδη των αμερικάνικων εταιριών που καταγράφονται διεθνώς και αυτό θα βοηθήσει το έλλειμμα και κατά κάποιο τρόπο θα φέρει χρήμα στην Αμερική. Μπορεί από το 35 να το πάει στο 15 όπως το ανακοίνωσε. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τη φορολογία. Ναι, ό,τι κάνει ο Τραμπ σε αυτήν την κατεύθυνση δημιουργεί deficit, έλλειμμα. Άρα θα πρέπει να βρει κάπου ή να δημιουργήσει μεγάλη ανάπτυξη και άρα το έλλειμμα να είναι πολύ μικρό σε σχέση με το ΑΕΠ ή θα πρέπει να βρει ή να κόψει δαπάνες. Από ό,τι φαίνεται, ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί βήματα προς το ρεαλισμό το τελευταίο διάστημα και αυτό φαίνεται ότι στην οικονομική πολιτική αλλά και στην εξωτερική πολιτική η Αμερική ξαναβρίσκει την ηγετική θέση που κατά κάποιο τρόπο είχε μπει κάποια σκιά το τελευταίο διάστημα. Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση, κύριε Καραγιάννη, το γεγονός ότι ακούσαμε που έχει προαναγγελθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μειώσει τη φορολογία στο 15% στην Αμερική, αλλά το ίδιο ακριβώς ποσοστό το είχαμε ακούσει κάποια στιγμή και από την Ευρώπη. Το είχε πει και ένας πρώην Πρωθυπουργός Ελλάδος, ο κ. Σαμαράς. Το flat tax του 15%. Δηλαδή, ένας ενιαίος φόρος από την Ευρώπη είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή αν είναι ο ενδεικτικός φόρος ή η καλύτερη φορολόγηση για μια επιχείρηση για να μπορεί να δηλώσει τα κέρδη. Η έννοια του flat tax δεν είναι καινούρια. Οπωσδήποτε. Το ποσοστό μου στο 15% είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, ακριβώς κατά κάποιο τρόπο έχει καθιερωθεί με βάση εργασίες κάποιων σοβαρών οικονομολόγων που ας το πούμε προσπαθούν να δείξουν πόσο θα είναι το βέλτιστο ποσοστό φορολόγηση, ώστε να υπάρχει πιο βιώσιμη ανάπτυξη και να μειωθεί τα βάρη των πολιτών. Αλλά ναι, έχετε δίκιο ότι υπάρχει ως θέμα το 15%. Πολλές κυβερνήσεις το έχουν βάλει ως στόχο. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να εξαφανιστεί το κράτος. Υπάρχει βασικές λειτουργίες, άμυνα, εξωτερική πολιτική, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξαφανιστούν, αλλά
κάποιοι σοβαροί οικονομολόγοι έχουν βάλει ως στόχο αυτό. Οπωσδήποτε όμως δεν μπορούμε να είμαστε τόσο υπεραισιόδοξοι, αλλά ακόμα και μόνο ότι έχουμε ένα πρόεδρο στην Αμερική που είναι υπέρ των λιγότερων φόρων, δημιουργεί μια σοβαρή αισιοδοξία στους επενδυτές. Ο Nasdaq για πρώτη φορά πέρασε το 6.000. Βέβαια, το 50% της αύξησης ήταν τα 5 μεγάλα μαγαζιά στη νέο τεχνολογιών. Νομίζω είναι κυρίως ψυχολογικό το όριο το οποίο έχει περάσει στην ουσία. Κοιτάξτε, είναι και θέμα ψυχολογίας κιόλας. Θα ξεκινήσουμε, εμένα μου αρέσει να βλέπω τα hard facts, δηλαδή τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας. Είναι αυτό που έχει καταγραφεί είναι ότι από τον Ιούλιο μέχρι τον Φεβρουάριο υπάρχει μια αύξηση του διεθνούς εμπορίου σε όγκο γύρω στο 4,5%. Αυτό είναι με βάση κάποια στοιχεία ενός Ολλανδικού think tank. Αυτό δείχνει ότι η παγκόσμια οικονομία πάει καλύτερα από το αναμενόμενο. Αυτό δείχνει ότι παρά τις διάφορες γεωπολιτικές αναταράξεις, φαίνεται ότι ο κόσμος έρχεται πιο κοντά, η οικονομία μεγαλώνει και αν θέλετε ένα μεγάλο κομμάτι των κερδών των ευρωπαϊκών και των αμερικάνικων εταιριών βγαίνει από τις αγορές της Ασίας. Θεωρώ ότι και η Ασία ανεβαίνει. Είναι ένα θέμα βέβαια που θα το πρέπει να διαχειριστεί στα επόμενα χρόνια. Αλλά είναι σημαντικό ότι η παγκόσμια οικονομία βελτιώνεται ως προοπτική. Άρα από την παγκόσμια οικονομία και οι ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρείες ωφελούνται και κατ' επέκταση και οι ελληνικές. Θεωρώ ότι τα στοιχεία της οικονομίας που είδαμε στο πρώτο τρίμηνο, που είχαμε αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, η αύξηση της μεταποίησης ή τα στοιχεία για τον τουρισμό που δείχνουν καλύτερα σε κρατήσεις, προκρατήσεις από το αναμενόμενο και σε σχέση με πέρσι, δείχνουν ότι υπάρχουν θετικές προοπτικές, αλλά να μην μπερδευόμαστε, η Ελλάδα ακόμα είναι εκτός του πάρτι. Η Ελλάδα, σαν σύνολο, είμαστε καλά, αλλά σαν κοινωνία είμαστε εκτός του πάρτι. Έχει μείνει λίγο πίσω για πάρα πολλούς λόγους. Και έρχομαι πάλι εδώ στον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, το Σύμβουλο Στρατηγικού Σχεδιασμού, να ρωτήσω πρώτα για το Δέλτα Νετάφ. Γιατί ακούσαμε ότι θα έχουμε παρέμβαση, το προανήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Παρέμβαση του ίδιου για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Όπως είχα πει στην προηγούμενη συζήτηση, θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να βάζει ως προτεραιότητα τη συμμετοχή του Δέλτα Νιτάφ στο ελληνικό πρόγραμμα. Για μένα, η παρουσία του Δέλτα Νιτάφ στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτή καθ' αυτή, δημιουργεί κάποιο φρένο στην προσέλκυση επενδύσεων, γιατί οι διεθνείς επενδυτές βλέπουν ότι υπάρχει μια οικονομία στον πάγο, κατά κάποιο τρόπο. Όταν το Δέλτα Νιτάφ, μιλάμε για Δέλτα Νιτάφ, μιλάμε για τον γιατρό. Άρα, ο γιατρός είναι πάνω από το κεφάλι μας. Μπορεί όμως το Δέλτα Νιτάφ να είναι ως τεχνικός σύμβουλος. Είναι θετικό ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν και πολύ καλά πληροφορημένος στις χθεσινές συζητήσεις με τους δημοσιογράφους για το ελληνικό πρόγραμμα. Δείχνει ένα σοβαρό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Κυρίως για μένα, επειδή και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Αμερικάνου πρέσβης, του κ. Πάιατ, ότι η Ελλάδα είναι βασικός πυλώνας της άσκησης εξωτερικής πολιτικής και της προάσπισης των γεωπολιτικών συμφερόντων της Δύσης στην ευρύτερη περιοχή. Είναι λόγω της γεωπολιτικής θέσης που κατέχει. Άρα θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις στις συζητήσεις και στην εμπλοκή και σε σχέση με την εμπλοκή και του διεθνούς παράγοντα στο θέμα της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κρατιέται για 8η χρονιά στον πάγο. Θα πρέπει να αρχίζει να κινείται. Να ξεκαθαρίζει λίγο το θέμα. Αυτό που είπα πριν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Για τέταρτη συνεχή μήνα έχουμε αύξηση των επιχειρηματικών προσδοκιών και η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 3,5 ετών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι της οικονομίας το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτό που έχει να κάνει με εξαγωγές, με τουρισμό, με ναυτιλία. Ό,τι έχει να κάνει με εκτός χώρας στην ουσία. Με την εξωτερήκευση, το extraversion. Και υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας και της οικονομίας το οποίο βουλιάζει. Αμυγός εσωτερικό. Ναι, και επειδή έχουμε και 94 δισεκατομμύρια οφειλές προς το δημόσιο, έχουμε τα κόκκινα δάνεια που έχουν περάσει τα 100 δις, έχουμε αυτό που λέμε το ιδιωτικό χρέος, και όχι αυτό το ιδιωτικό χρέος που εξυπηρετείται, αυτό που δεν εξυπηρετείται είναι πολύ μεγάλο. Κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να δοθεί μια κατεύθυνση, μια προοπτική μείωση των φόρων.
για τον μέσο πολίτη, για την επιχειρηματικότητα που δεν είναι σε αυτό που λέμε στη διεθνή οικονομία. Και ένα δεύτερο, θα πρέπει να δοθεί μια μεγάλη όθηση στις ιδιωτικοποιήσεις. Οπωσδήποτε έγινε ένα μεγάλο βήμα με τη Fraport, έγινε ένα δεύτερο βήμα προχτές με τον Οργανισμό Λιμενών Θεσσαλονίκης. Πρέπει αυτό να εντατικοποιηθεί. Αν αυτό που λέμε η οικονομία δεν βοηθηθεί από την προσέλκυση επενδύσεων, δυστυχώς θα έχουμε κοινωνικό θέμα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, διότι μου έκανε εντύπωση κάτι που ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Είπε ότι όταν κλείσει η αξιολόγηση, αμέσως εμείς θα βγούμε στις αγορές. Και θέλω να το συνδέσω με αυτό που είπατε πριν με το Δέλτα Νιτάφ. Το Δέλτα Νιτάφ για τις αγορές, αυτό λένε τουλάχιστον και οι διεθνείς αναλυτές, θεωρείται ως ένας θεματοφύλακας, δηλαδή ως ένας εγγυητής για τις διεθνείς αγορές, όταν είναι σε μια χώρα και σε κρίση, μάλιστα αυτή η χώρα, ότι δηλαδή επειδή είναι ο αυστηρός της υπόθεσης, θα μπορεί να είναι αυστηρός με την οικονομία της χώρας, άρα μπορεί να τον εμπιστευτεί και ένας επενδυτής να αγοράσει το ομόλογο που μπορεί να βγάλει ενδεχομένως η Ελλάδα να δοκιμάσει στις αγορές την τύχη της. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που ακολουθεί αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός. Κλείνει αξιολόγηση, πάμε σε αγορές. Το 2014 συνέβη. Και ήμασταν κάτω από το Δέλτα Νιτάφ. Αλλά δεν θα πρέπει να μπερδευόμαστε. Η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών που είναι στις αγορές δεν έχει το Δέλτα Νιτάφ. Ναι. Άρα εμείς θα είμαστε μια χώρα που δανείζεται από τις αγορές και θα έχουμε το Δέλτα Νιτάφ με τον ένα είτε σαν τεχνικό σύμβουλο είτε σαν χρηματοδότη. Πιστεύω περισσότερο πιθανό είναι σαν τεχνικό σύμβουλο. Αυτό δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο ότι η Ευρώπη σαν σύνολο δεν έχει ακόμα την ιδιοκτησία θεμάτων σαν την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, για μένα η Ελλάδα διέρχεται εκτός από την κρίση χρέους που κατά κάποιο τρόπο είναι ένα σοβαρό θέμα. Υπάρχει μια κρίση, εκτός από την κρίση ανταγωνιστικότητας, διέρχεται και ένα θέμα, μια περίοδο αλλαγής παραγωγικού μοντέλου. Ενδεχομένως, το Δέλτα Νιτάφ να παίζει τον κακό για τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά τώρα που έχουμε και εκλογές, θα παίζει στη διαπραγμάτευση με την εχώρια κοινή γνώμη, π.χ. της Γαλλίας, έχουμε το δεύτερο γύρο των εκλογών ή των προεδρικών εκλογών ή της Γερμανίας που έρχεται ή του χρόνου σίγουρα θα έχουμε της Ιταλίας. Δηλαδή, το Delta Nitaf παίζει ένα ρόλο που δείχνει ότι η Ευρώπη δεν έχει την πλήρη διοκτησία να διαχειριστεί τα του οίκου της. Εδώ είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Δηλαδή, μπορεί ο Αμερικάνικος παράγοντας να θέλει να στηρίζει την ελληνική, την Ελλάδα ή την Ευρώπη, αλλά σε κάποιο σημείο δεν θα μπορεί να παίζει μέσω του Delta Nitaf το ρόλο του, ας το πούμε, του καλού Σαμαρίτη ή να νταντεύει την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να ενηλικιωθεί πλέον. Είναι αυτό το οποίο είπε και προχθές, να κάνω λάθος, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ότι που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο για ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Ακριβώς. Κάτι το οποίο όσοι παρακολουθούν το κανάλι, εμείς το είχαμε πει από τον Οκτώβριο του 2016 είχαμε αυτή την πληροφορία. Και είχαμε την πληροφορία ότι θα ζητηθεί στις 15 Δεκέμβρη, στην τότε Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαϊκών Ηγετών, που συζητήθηκε. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει παρέξω και από τους ίδιους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Εδώ και σχεδόν δηλαδή 8 μήνες το είχαμε πει αυτό. Ακριβώς αυτό. Σαν πληροφορία. Δηλαδή το Delta Nitaf φτιάχτηκε για φτωχές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου ή χώρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αστάθεια στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Όπως ήταν η Ελλάδα όταν ξεκίνησε η κρίση χρέους. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είχε 3,9 πρωτογενές πλεώνασμα και για πρώτη φορά στην ιστορία της είχε πλεώνασμα. Συνολικό πλεώνασμα στον προϋπολογισμό. Είναι 0,7%. Άρα, είναι μεγάλο, αλλά είναι ενδεικτικό. Επίσης, η Ελλάδα τρέχει με ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών λίγο θετικό ή μηδέν ή λίγο αρνητικό. Δηλαδή, δεν είναι μια χώρα η οποία έχει σοβαρά θέματα σε δημοσιονομικό επίπεδο, σε επίπεδο ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Υπάρχει ένα ζήτημα, ας το πούμε, αλλαγής παραγωγικού μοντέλου, αλλά αυτό το θέμα το έχει όλη η Ευρώπη και και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει όμως αυτό που λέμε το πολιτικό έλλειμμα στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αν θέλετε στην πλάτη της Ελλάδας μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, φανταστείτε που ήμασταν στο 2009, δεν υπήρχαν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Ήρθε το ελληνικό θέμα, το ελληνικό ζήτημα και στην πλάτη του ελληνικού ζητήματος κτίστηκαν μια σειρά από θεσμοί διαχείρισης της κρίσης χρέους, ενιαία δημοσιονομική πολιτική, διαχείριση προσφυγικής κρίσης. Τραπεζική ένωση. Τραπεζική ένωση. Είναι ζητήματα σοβαρά. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει την Ελλάδα ως το, ας το πούμε, το υπόδειγμα ή μάλλον στο υπόδειγμα, το υπόδειγμα θα το έλεγα εγώ, πάνω στην οποία
Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι πειραματόζωο η Ελλάδα. Αν θέλετε, έχουμε μεγάλη ευθύνη στο ότι φτάσαμε σε αυτή την ιστορία. Το πειραματόζωο δεν έχει καμία ευθύνη που πάει στο εργαστήριο. Έχουμε σοβαρή ευθύνη και εμείς που μπήκαμε σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν. Άρα θεωρώ ότι ο ιστορικός του μέλος θα πει ότι στην Ελλάδα πάνω χτιστήκαν πολλά θέματα, όπως αργότερα στο Brexit. Ενώ ήρθε πιο κοντά η Ευρώπη, στην εκλογή Τραμπ ήρθε πιο κοντά η Ευρώπη. Είναι πράγματα που δείχνουν ότι η Ευρώπη αρχίζει και βρίσκει κάποιο βηματισμό. Θέλω να επιστρέψω λίγο σε αυτό που σας ρώτησα νωρίτερα για την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι κλείνουμε την αξιολόγηση και μπορούμε να βγούμε άμεσα αγοράς. Αναφέρατε πριν ότι το 2014 βγήκαμε σε αγοράς. Ναι. Αυτό το ομόλογο λήγει τον Ιούλιο. Ναι. Αυτά τα κρατικά ομόλογα αποπληρώνονται ή αναχρηματοδοτούνται, κύριε Καραγιάννη? Κοιτάξτε, κάποια έχουν λήξει ήδη. Μήπως για αυτό το λόγο είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα βγούμε σε αγορές, δηλαδή να αναχρηματοδοτήσουμε το ομόλογο το οποίο λήγει πριν. Τα πρώτα ομόλογα είχαν βγει Απρίλιο. Απρίλιο του 2014. Του 2014. Έχει λήξει ήδη. Άρα υπάρχει αναχρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 6,4. Έχει γίνει μια σοβαρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δίμηνο που είμαστε στο 7,4. Ενδεχομένως θα δούμε να σπάσει και το φράγμα του 6% σύντομα, αν προχωρήσει όπως χτες είδαμε στις δηλώσεις του κυρίου του Πρωθυπουργού. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε μια απόσταση με τα επιτόκια που είχαμε το 2014, που είχαμε βγει για πρώτη φορά σε αγορές. Μπορούμε να βγούμε σε αγορές. Αν συνεχιστεί αυτή. Αν κλείσει την αξιολόγηση, μπορεί να βγει άμεσα. Βεβαίως. Μπορούμε, αν κλείσει η αξιολόγηση, να βγούμε και μέσα στο 2014. Αυτό το δηλαρισμένο που έχουμε ακούσει, δηλαδή το προσυμφωνημένο με κάποιους μεγάλους οίκους που να μπορούν να καλύψουν αυτό το ομόλογο. Κοιτάξτε, συνήθως οι πρώτες επαφές έτσι γίνονται. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε γίνονται κάποιες τέτοιες επαφές και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Rothschild σε κάποιο Σαββατοκύριακο. Είστε ακριβώς το σκεπτικό μου. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν κάποιες κινήσεις και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεγάλη ρευστότητα στην παγκόσμια οικονομία, η οποία ψάχνουν αποδόσεις. Είναι διψασμένες για αποδόσεις που έχουν και χαμηλό ρίσκο. Δηλαδή, φανταστείτε ένα ομόλογο το οποίο είναι γύρω στο 5% για 3 χρόνια, τη στιγμή που και να είναι προστατευμένο έστω και είτε σαν τεχνικό σύμβουλος, είτε για μια μικρή χρηματοδότηση από το Δέλτα Νιτάφ, να είναι κάτω από την εγγύηση της Ευρωζώνης συνολικότερα. Αν έχει την πλάτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη ζήτηση μια τέτοια απόδοση γύρω στο 5%. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι αποδόσεις. Δεν υπάρχουν αυτές οι αποδόσεις. Άρα, με βάση και με το πάρτι που γίνεται, το οποίο δεν βασίζεται σε μια φούσκα, αλλά σε κάποια επέκταση της παγκόσμιας οικονομίας, θεωρώ ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον και για κάποια έκδοση 3 με 5 δις, το οποίο θα είναι συμβολική, δεν θα είναι πραγματική, ας το πούμε, ανάγκη. Και θέλω να πω το εξής. Οπωσδήποτε 4 με 5% είναι πολύ ψηλότερο από το 1% που δανειζόμαστε τώρα από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αλλά αν αντικατασταθεί το χρέος που έχουμε από το Delta Nitaf που είναι στο 4%, με αντίστοιχο δανεισμό από το ESM που είναι στο 1%, δηλαδή αυτό το κέρδος από την... Να πληρώσουμε νωρίτερα το Delta Nitaf. Ακριβώς. Το κέρδος από την πρόωρη αποπληρωμή του Delta Nitaf μπορεί να κάνει εξουδετερώσει τη ζημιά που θα έχουμε από κάποια έξοδο στις αγορές, που η οποία δεν είναι ουσιαστική, είναι συμβολική. Είναι ότι σαν να βγήκαμε την εντατική και πήγαμε στο δωμάτιο και κάνουμε το πρώτο βήμα στο δωμάτιο. Κύριε Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Που είστε σήμερα μαζί μας εδώ στο SBC. Καλή συνέχεια, να σε ευχηθούμε. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε αυτό το σημείο. Χρήσιμες πληροφορίες. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.